Θα έχει τον ε, λόγο η κυρία Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, ολοκληρώνουμε σήμερα ε, την τέταρτη συνεδρίασή μας και θέλω να ευχαριστήσω... Α, ήρθε ο κύριος Σαρίδης. Μήπως θέλει να προταχθεί. Ναι, θα θέλω τον να... ρωτήσω, αν θέλετε να προταχθείτε... Εντάξει, καθίστε, πάρτε την ανάσα που λέει ο κύριος Βορύδης και μετά. Ευχαριστώ λοιπόν. πολύ. Ναι, ναι. Ε, έλεγα λοιπόν, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ότι ολοκληρώσαμε την τέταρτη συνεδρίαση ε, για ένα νόμο σχέδιο που φιλοδοξούμε πραγματικά να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση τη δημόσια διοίκηση και λειτουργία σε αυτή τη νέα εποχή και να αντιμετωπίσει και μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί όλο αυτό το διάστημα. Ε, και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω, γιατί πιστεύω ότι μέσα από έναν πολύ δημιουργικό διάλογο. Και μπορέσαμε και εμείς και να αποσαφηνίσουμε καλύτερα προθέσεις και επιδιώξει των προτινόμενων διατάξεων, αλλά επίσης ε, όπου χρειάστηκε να κάνουμε βελτιώσεις και φυσικά είμαστε ανοιχτοί και μέχρι την Ολομέλεια ε, να κάνουμε και περαιτέρω βελτιώσεις, καθώς ε, οφείλω να αναγνωρίσω ότι έγινε με ένα πολύ δημιουργικό κλίμα η συζήτησή μας, ακόμα και όταν υπήρχαν διαφορετικέ απόψει. Ε, πολύ επιγραμματικά, γιατί επί των γενικών αρχών έχουμε μιλήσει ε, διεξοδικά στις προηγούμενες συνεδριάσεις και σίγουρα και στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε όσον αφορά τη φιλοσοφία και τις αρχές του νομοσχεδίου. Ε, θα ήθελα για κάθε μέρος του νομοσχεδίου να αναφερθώ επιγραμματικά σε ζητήματα που ετέθησαν. Όσον αφορά, λοιπόν, το πρώτο μέρος ε, του πολιτισμού, για τον πολιετή στρατηγικό προγραμματισμό των προσλήψεων. Ε, νομίζω ότι, και χαίρομαι γι' αυτό ότι διαμορφώνεται μια ευρύτερη αποδοχή της ανάγκης καταρχήν ε, και νομίζω ότι είναι δυνατή να υπάρξει και μια ε, καταγραφή μιας ευρύτερης συνένεσης και όσον αφορά την προτινόμενη δυνατότητα ρυθμίσεων. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι αυτή η πολιετής ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι απλώς κάτι θεωρητικό, δηλαδή για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς βάζει δύο ζητήματα που λείπαν ως τώρα στη δημόσια διοίκηση και πολύ περισσότερο τώρα που με τον κανόνα ένα προς ένα έχοντας βγει από τα μνημόνια ανοίγει και η δυνατότητα προς Το πρώτο είναι ότι θα καλούνται όλοι οι φορείς να καταγράφουν μια ουσιαστική αποτύπωση των αναγκών τους, άρα να μιλάμε με βάση τις ανάγκες και όχι απλώς να λένε αριθμού, γιατί δυστυχώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, και μιλάμε για πολλά χρόνια, οι φορεί δεν κάναν στρατηγική ανάλυση των αναγκών. Ερχόταν το κάθε Υπουργείο, κάθε φορέα και έλεγε: Έχω ανάγκη τόσου από αυτή την ειδικότητα, τόσου διοικητικού, τόσου κτηνιάτρου, τόσου μηχανικού. Δεν γινόταν μια ουσιαστική ανάλυση αναγκών. Εμά μα νοιάζει λοιπόν εδώ να έχουμε μια πραγματική αποτύπωση αναγκών. Το δεύτερο, αυτέ οι ανάγκε να είναι σε συνάρτηση αφενό με το μεσοπρόθεμο δημοσιονομικό πλαίσιο και τη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας και αφετέρου με τη στρατηγική που βάζει η χώρα την αναπτυξιακή και κοινωνική. Άρα ανάγκες αφενός των επιμέρους φορέων, ενοποίηση των αναγκών στις βασικές προτεραιότητες που θέτει μια παραγωγική αναπτυξιακή και κοινωνική στρατηγική. Και επίσης, ακριβώς επειδή θέλουμε να υπάρχει και η πίεση και η ενθάρρυνση σε όλους τους φορείς όχι μόνο να έχουν οργανογράμματα, αλλά να είναι και πλήρω ψηφιοποιημένα αυτά τα οργανογράμματα. Βάζουμε και την ασφαλιστική δικλίδα ότι καμία θέση δεν θα αποτυπώνεται στον πολιτή προγραμματισμό, εφόσον αυτή η θέση δεν έχει αποτυπωθεί προηγουμένω ψηφιακά στο ψηφιακό οργανόγραμμα του οργανισμού που ζητάει αυτή τη θέση. Επίση, είπαμε με σαφήνεια ότι αυτό που είναι ε, τελικά αποφασιστικό προγραμματισμό. Είναι ο ετήσιο προγραμματισμός και εκεί ακριβώς για να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά σκοπιμότητας είπαμε με σαφήνεια ότι μεταβατικά για την πρώτη εφαρμογή που συμπίπτει σε εκλογικό χρόνο, η κυβέρνηση η οποία θα έχει την εντολή του ελληνικού λαού, στα τέλη Νοεμβρίου, αυτό είναι σαφές, θα υποβάλει τον, ετ... τον, ετήσιο, προ... θα υποβάλει την... τον ετήσιο προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά, για το 2020 για να αναφερθώ στην παρατήρηση του κυρίου Γεωργαντά, ο, η διετή δυνατότητα προκηρύξεων δεν είναι διετή προγραμματισμό, είναι μια επιμέρου δυνατότητα διετών προκηρύξεων. Ε, νομίζω ότι στην κατάρθρωση συζήτηση είχατε πάει στην άλλη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί αποσαφήνει ότι αυτό είναι για ειδικά αιτήματα, κυρίω εκεί που υπάρχει ένα σαφέ χρονοδιάγραμμα αναγκών, δηλαδή στον χώρο τη υγεία ή τη παιδεία. Σε κάθε περίπτωση όμω και στο κλίμα ακριβώ της ε, καλύτερη δυνατούς ε, επίτευξης συνένεσης και για να μην υπάρχουν προβλήματα επιφυλάσσομαι να το εξετάσω περαιτέρω αυτό το σημείο μέχρι την Ολομέλεια ώστε να βρεθεί μια διατύπωση που ακριβώς να μην δημιουργεί τέτοιου είδους ε, αμφιβολίες. Πάντως σε καμία περίπτωση αυτό, δεν, αυτό είναι ένα πολύ επιμέρους θέμα στο γενικό ετήσιο προγραμματισμό αλλά επιφυλάσσομαι να δω την καλύτερη δυνατή ε, διατύπωση. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο μέρος, το ΑΣΕΠ. Ε, νομίζω ότι είναι κοινή η διαπίστωση όλων μας. Το είπε και ο κύριος Καραβουκίρης, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και οι εργαζόμενοι του ΑΣΕΠ που είχαν έρθει στους φορείς, αλλά το ξέρετε και οι ίδιοι. Βλέπετε τι πίεση έχουμε με την 3 κ Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο ΑΣΕΠ Λόγω αφενό έλλειψη προσωπικού, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Εμεί δεν πάμε να το λύσουμε με αποσπάσει. Εμεί θέλουμε να υπάρχουν μόνιμε θέσει. Οι μόνιμες θέσει όμως δεν μπορούν να έρθουν άμεσα. Αυτό λοιπόν που εμείς προτείνουμε εδώ είναι η δυνατότητα αποσπάσεων στο ΑΣΕΠ μέχρι ότου έχουμε την πλήρωση των ε, μονίμων θέσεων που προβλέπει το οργανόγραμμα του ΑΣΕΠ και δεν είναι καλυμμένε. Δηλαδή θέλω να είμαι σαφή. δεν πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα ε, με αποσπάσεις, πάμε μεταβατικά να αντιμετωπίσουμε μια κρίση. Γιατί υπάρχει αυτή η κρίση σήμερα. Διότι ακριβώς είναι αυτή η φάση μεταβατική που το ΑΣΕΠ ξαναμπαίνει μέσα από τις προσλήψεις που ενεργοποιούνται με τον ένα προς ένα τον κανόνα, με την επιβάρυνση των κρίσεων, οι οποίες έγιναν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και το ΑΣΕΠ τις πραγματοποιεί, αυτό θα αποκλιμακωθεί στην πορεία. Δηλαδή θα ομαλοποιηθεί η πορεία του ΑΣΕΠ τα επόμενα χρόνια. Είμαστε όμως στο σημείο που έχει και το φορτίο των προηγούμενων ετών, όπως είναι η 3K που είναι του 2018 και είναι μια τεράστια Προκήρυξη, όπου πραγματικά κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να έχουμε γρήγορα τα οριστικά αποτελέσματα. εποφελία πάλι και των υποψηφίων αλλά και των δήμων, της καθαριότητας και των πολιτών και φυσικά να ανταπεξέλθει. Ε, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά, νομίζω τέθηκε από τον κύριο Καρά αλλά τέθηκε και από, τον, και από πολλούς, ε, είναι σαφέ. Το προβλέπουμε μέσα. Είπε και ο πρόεδρο του ΑΣΕΠ ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και λέμε ότι από το 2020 από την 1η του 2020, ο κανόνας θα είναι η ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών. Ε, συνεπώς, ήδη προβλέπεται και πιστεύουμε ότι όλες οι ρυθμίσεις που έχουμε εισάγει είναι ακριβώς για να βελτιώσουν την ίδια τη λειτουργία, τον προγραμματισμό ε, και να επισπεύσουν τις διαδικασίες, στηρώντας πάντα ε, τα αναγκαία τυπικά ζητήματα που οφείλει το ΑΣΕΠ να κατοχυρώνει. Τώρα, όσον αφορά το τρίτο μέρος, Καταρχάς, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, επειδή η κυρία Καρά λείπατε όταν έκανα τη δευτερολογία μου, δεν υπήρχε Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την διοικητική ανασυγκρότηση στη χώρα. Ναι, ακριβώς. Ε, οπότε, επί... ε, μια που είσαστε εδώ, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που συγκροτείτε. Ε, και καταλαβαίνετε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ένας φορέας, γνωμοδοτικός βέβαια πάντα, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου που έχουν μία σχέση με τα θέματα διοικητικής ανασυγκρότησης. Γι' αυτό είναι και το ΕΚΔΑ μέσα, πέραν των εκπροσώπων των Υπουργείων και γι' αυτό δεχτήκαμε κι εμείς μετά την ακρόαση των φορέων να είναι εκεί η γιατί λογικό είναι και είναι παράληψή μας που δεν το είχαμε βάλει, να εκπροσωπείται και ο φορέας των δημοσίων λειτουργών. Τώρα, όσον αφορά ε, και το παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης και την ε, ε, υπηρεσία τεχνική βοήθειας και υποστήριξης του δημοσίου. Ε, θέλω να επαναλάβω και να τονίσω ότι δεν προβλέπεται η στελέχωση με προσλήψεις. Προβλέπεται μόνο με αποσπάσεις και μετατάξεις. Ε, μίλησε ο κύριος Γιωργαντάς για το κλαδολόγιο. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό είναι μια, ένα κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ε, διαχρονικό, και οφείλουμε να το δούμε. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να φέρουμε μια ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά το κλαδολόγιο. Είναι κάτι που εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις. Και ελπίζω να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να έρθουμε και σε αυτό το θέμα, μιας που έχοντας μπει σε μια κανονικότητα η χώρα, οφείλουμε να δούμε και αυτό το ζήτημα και σωστά το θέσατε. Δεν μπορούσαμε όμως σε αυτή τη φάση, δεν προλαβαίναμε να φέρουμε αυτή την νομοθετική ρύθμιση και γι' αυτό το λόγο ε, δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν νομοσχέδιο. Τώρα, όσον αφορά ε, τα ζητήματα της, ε, του παρατηρητηρίου, ε, σας ανέπτυξα και την προηγούμενη φορά ότι αυτό είναι μια βέλτιστη πρακτική η οποία υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι και μέσα στις συστάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ καθώς το παρατηρητήριο δεν θα έρθει να επικαλύψει μια άλλη αρμοδιότητα θα είναι ένα επιτελικό όργανο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το οποίο θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από άλλες, άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, είτε του δικού μας Υπουργείου, είτε άλλων υπηρεσιών, το οποίο θα μπορεί να κάνει κάτι που τώρα είχαμε ένα έλλειμμα ε, διαχρονικά ως δημόσια διοίκηση. Να γίνεται μια ποιοτική αξιολόγηση των ίδιων των λειτουργιών και των αλλαγών που θεσπίζονται, αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή, συστάσεων προς το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τη βελτίωση αλλά και επίσης να έχει και δύο άλλες ε, σημαντικές ε, αποστολές αφενός να δίνει στοιχεία αξιόπιστα και για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι συνεχώς κάτω από σχόλια, κρίσεις, παρατηρήσεις από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εδώ θέλουμε να έχουμε ανακτώντας μια κυριαρχία εσωτερικά ως ελληνική δημόσια διοίκηση δικά μα στοιχεία τέτοια, όπω έχει η Ελστάτ, που είναι στοιχεία αδιαμφισβήτητα, να έχουμε κι εμεί για τη δημόσια διοίκηση τα δικά μα αδιαμφισβήτητα στοιχεία, τα οποία να μπορούμε να αναπτύσσουμε σε σχέση με τι συζητήσει που γίνονται σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο. Η δεύτερη αποστολή που είναι εξίσου κρίσιμη, είναι ότι όλα αυτά τα πορίσματα και η αξιολόγηση του παρατηρητηρίου θα διοχετεύονται προς την, 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 και προς όσον αφορά τη δημοσιονομική κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά κυρίως στη μεγάλη προσπάθεια της συνεχούς επικαιροποίηση του παραγωγικού και κοινωνικού στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, αποσαφηνίζουμε το ρόλο που θα... και την ανάγκη αυτού του παρατηρητηρίου. Όσον αφορά την τεχνική... τεχνητή βοήθεια και την αναβάθμιση. Ένα από τα ζητήματα που τίθενται συνεχώς είναι η δυσκολία που έχουν οι φορείς του Δημοσίου πολλές φορές ακόμα και φορείς μεγάλη του Δημοσίου με επιτελικά και άξια στελέχη να μπορέσουν οι ίδιοι να εφαρμόσουν τις αλλαγές όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, τις μεταρρυθμίσεις και την καλύτερη συγκρότηση. Αυτό έχει να κάνει εν πολλή, ενδεχομένω, και επειδή μετά από πολλά χρόνια στενότητα τη δημόσια διοίκηση έχουμε γύρανση ε, του προσωπικού, δεν έχουμε πάντα τα επιστημονικά και επιτελικά στελέχη που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ελπίζουμε σταδιακά με τι στοχευμένε προσλήψει τα επόμενα χρόνια να καλυφθεί. Και υπάρχει και μία έλλειψη εμπειρία. Το πρόβλημα με την κινητικότητα που υπόθηκε. Η κινητικότητα λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πρέπει να σα πω, επειδή ήταν ένα νέο θεσμό, είναι αλήθεια ότι μέχρι να πάρει μπρο περάσανε δύο χρόνια. Αλλά γιατί. Γιατί ακριβώ επειδή είναι πολύ αυστηρή η όρη τη κινητικότητα και έπρεπε να υπάρχει και ο οργανισμό και το ψηφιακό οργανόγραμμα, προκειμένου ο φορέα να μπορεί να δεχτεί, άρχισε να δημιουργείται μία ανακολουθία, επειδή κάποιοι φορεί δεν είχαν κάνει τα του, τον οργανισμό τους δεν τον είχαν καταλήξει, όπως είπαμε πριν, για το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή το Νομικό Συμβουλίο του Κράτους, που είναι στην τροπολογία. Ε, δικοί τους υπάλληλοι να φεύγουν και να πηγαίνουν σε υπουργεία και οργανισμούς που είχαν κάνει ψηφιακό οργανόγραμμα και να έχουμε το φαινόμενο αυτοί να μένουν, όπως και οι Δήμοι σε πολλές περιπτώσεις, με κενές θέσεις. Αυτό το πρόβλημα έχει γίνει. Και εμεί, βέβαια, του ενθαρρύνουμε προκειμένου να κάνουν τα ψηφιακά οργανογράμματα, του οργανισμού και όλε αυτέ τι αναγκαίε αλλαγέ. Και υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, και εγώ σα είπα πάρα πολλού από αυτού του φορεί, οι οποίοι έρχονται συνεχώ στο Υπουργείο και ζητούν μια καθοδήγηση, το οποίο γίνεται αποσπασματικά και εκ των ενόντων. Εμεί, λοιπόν, με αυτή την υπηρεσία τεχνική υποστήριξη, ακριβώ. Είπα χαρακτηριστικά το, θέμα των οργανογραμμάτων. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά άλλε αλλαγέ και μεταρρυθμίσει. Υπάρχει το θέμα τη αξιολόγηση, τη αξιολόγηση προσωπικού ειδωμών. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα όπου πιστεύουμε ότι ακριβώ αυτή η υπηρεσία που θα έχει αυτόν τον επιτελικό ρόλο θα μπορεί να στηρίζει του φορεί προκειμένου να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τι θεσμικέ αυτέ απαραίτητε αλλαγέ. Και από τη ευκαιρία για να μην αφήσω και χωρίς απάντηση ενημερωτικά να σας πω ότι επειδή ακριβώς τώρα οι περισσότεροι φορείς έχουν πλέον τα ψηφιακά οργανογράμματα και έχουν ενταχθεί στην κινητικότητα, ο δεύτερος κύκλος κινητικότητας του 2018 πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 5.500 θέσεις και οι αντίστοιχε αιτήσει οι οποίες έχουν υποβληθεί και μέχρι το Φεβρουάριο θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αυτό ήταν ένα άλμα όσον αφορά τη συμμετοχή συγκινητικότητα, η οποία λύνει ένα πάγιο πρόβλημα στο δημόσιο, δηλαδή να συνδυάζουμε τις μετακινήσεις μέσα από μία θεσμικότητα, όχι ανάλογα ποιος υπουργός επιθυμεί ή ποιος φορέας, με βάση αφενός τα προσόντα των υπαλλήλων, αφετέρου τις ανάγκες των θέσεων που πηγαίνουν και λαμβάνοντας υπόψη και τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που έχει κάθε υπάλληλο. Και μάλιστα θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι και μία διάταξη που προτείνουμε στο σχέδιο νόμου που αφορά τα θέματα υγείας των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην κινητικότητα, να επιμείνω σε αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ως τώρα λαμβανόταν υπόψη μόνο λόγο λόγος υγείας ή τουλάχιστον υπήρχε αυτή η ερμηνεία, υπήρχε μια διαταξη που προτεινουμε στο σχεδιο νομου που αφορα τα θεματα υγειας των υπαλληλων που συμμετεχουν στην κινητικοτητα να επιμεινω σε αυτο γιατι ειναι ενα πολυ σημαντικο θεμα ως τωρα λαμβανοταν υποψη μονο λογω λογος υγειας η τουλαχιστον υπηρχε αυτη η ερμηνεια υπηρχε μια ασαφεια αν αφορά τον ίδιο τον υπάλληλο, εδώ για λόγους κοινωνικούς λέμε ότι να λαμβάνεται υπόψη αν ο λόγος υγείας, με μια σειρά ασφαλιστικές δικλείδες που λέει διάταξη, αφορά και τον την σύζυγο, τα παιδιά ή τις ολικιωμένους γονείς, που όλοι ξέρουμε ότι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν να πάνε στον τόπο καταγωγής για να είναι κοντά με τους γονείς που έχουν προβλήματα. Άρα λοιπόν, ε, μία άλλη... Τρία λεφτά παρακαλώ και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Μία άλλη διάσταση... Επειδή... Μιλήστε θέλετε, Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. πρόεδρε. Μία άλλη διάσταση που έθεσα, η οποία ίσως δεν είναι σαφής και την εξήγησα στη δευτερολογία μου στην κατάρθρωση συζήτηση, είναι ότι και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ε, αυτή τη στιγμή πέραν των διαθροτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, διαμορφώνεται στη νέα στρατηγική, την πολιτική, του δημοσιονομική του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δυνατότητα προγραμμάτων στήριξης των διοικητικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Αυτό ξεκίνησε ad hoc για τις χώρες που είχαν προγράμματα. Τώρα πλέον θεσμοθετείται σε επίπεδο ευρωπαϊκό και όπου θα υπάρχουν οι αντίστοιχε δυνατότητες αξιοποίησης, ακριβώς όπως τα διαθροπτικά προγράμματα. Και άρα, εδώ θέλω να αποσαφηνίσω ότι η αρχή που εδώ προτείνουμε, δηλαδή η υπηρεσία διοικητικής αναβάθμισης και στήριξης του δημόσιου τομέα, στην ουσία έρχεται να προλάβει αυτό που ήδη γνωρίζουμε από συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να λειτουργεί και ως μία εντός εισαγωγικών διαχειριστική αρχή και αυτά τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα έχουμε μετά από ένα-δύο χρόνια, προκειμένου να αξιοποιούμε και τους ευρωπαϊκούς πόρους, εσωτερικά η δική μας διοίκηση για την αναβάθμιση της δικής μας διοίκησης και όχι αυτά τα κονδύλια να πηγαίνουν σε κρατικές εταιρείε άλλων χωρών που μα στηρίζαν ως τώρα, ή σε ιδιωτικού συμβούλου. Άρα θέλω και αυτό να επισημάνω. Καταλαβαίνω ότι χρειάζονται αποσαφηνήσει για κάποια θέματα τα οποία μπορεί να μην είναι σαφή ε, αν δεν εξηγηθούν. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι εποφελία και του δημοσίου συμφέροντος και τη δημόσια διοίκηση. Όσον αφορά τον υπαλληλικό κώδικα, ε, νομίζω καταρχά ότι για τα πειθαρχικά, και εδώ θέλω να απευθυνθώ και στον αγορητή του Κομμουνιστικού Κόμματο, τον κύριο Κατσότη, ε, θεωρώ ότι αυτή η διάταξη που φέρνουμε, δηλαδή του τριμήνου, ε, προκειμένου να συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, είναι ε, επωφελία και του δημοσίου υπαλλήλου και της υπηρεσίας. Της υπηρεσίας προφανώς, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μια τέτοια σκιά και μια τέτοια κολλησιεργία, ε, εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα ΕΔΕ. Αλλά και των υπαλλήλων. Πρέπει να σα πω ότι αυτή τη στιγμή, είτε επειδή δεν υπάρχει ο χρόνο, είτε επειδή υπάρχουν προσωπικέ αντιθέσει στη δημόσια διοίκηση, είτε επειδή υπάρχουν πολιτικά θέματα, γιατί όλα υπάρχουν σε μια δημόσια διοίκηση, τιμωρούνται οι υπάλληλοι με μια σκιά που μπορεί να υπάρχει και υπάλληλο δύο έτη να μην έχει πάει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Άρα, γιατί και αυτό ο υπάλληλο να κουβαλάει το στίγμα ή να μην μπορεί να εξελιχθεί βαθμολογικά επειδή δεν κρίνεται η υπόθεσή του. Νομίζω ότι ίσα ίσα αυτό που κατηγορείται είναι ο πρώτο που θέλει να αποσαφινιστεί η κατάσταση. Άρα λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι είναι και για την υπηρεσία και για του υπαλλήλου οι οποίοι ε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα κατηγορία από μια ένορκη διοικητική εξέταση. Θέλω να επισημάνω επίση ότι είναι πολύ σημαντικέ κατά τη γνώμη μα και οι διατάξει για τα κοινωνικά θέματα και για τα εκπαιδευτικά θέματα και την αναβάθμιση των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν θα επεκταθώ Αναφέρθηκα αναλυτικά στην κατάρθρωση, θα αναφερθώ και στην ολομέλεια και κύριε Μπούρα, θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω επειδή εντάσσεται ακριβώ στη λογική των θεμάτων που είπαμε του κοινωνικού χαρακτήρα τη δημόσια διοίκηση, θα το εξετάσουμε πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ενώ είναι εύλογο το ζήτημα που μα θέσατε, ότι οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δεν εμπίπτουν στον υπαλληλικό κώδικα. Έχουν το δικό του καθεστώ αλλά καταλαβαίνω το δίκαιο του αιτήματο στο βαθμό που είναι στην κεντρική κυβέρνηση. Ναι, το κατάλαβα αυτό που λέτε, ναι. Και γι' αυτό, κύριε, αγαπητέ κύριε Μπούρα, και ξέρετε και την εκτίμηση που σας έχω από παλιά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα το, θα το εξετάσω. Είμαστε φίλοι με τον κύριο Μπούρα. Ε, δεν νομίζω τον εκθέτω, εντάξει. Την εκτίμησή μου δήλωσα. Η εκτίμηση όταν έρχεται από άλλο χώρο είναι διπλή εκτίμηση εξάλλου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Α, ωραία. Να συζητήθει, να τη θέσει κάποιο βουλευτή. Εντάξει, εντάξει. Να, Ό,τι θέλετε. να... Από ότι απλώ να... αν, αν τελειώσατε. Δεν εχω έχω ακόμα δύο-τρει παρατηρήσει. Βεβαίω, να πείτε τι παρατηρήσει. Απλά ναι, να απαντήσω μια στους... αν είναι να πείτε. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, επίσης να πω ότι για το ζήτημα των κοφών και βαρύκων και των τριτέκνων, νομίζω οι αποσαφηνήσεις που δώσαμε και που δώσαν και οι ίδιοι στην ακρόαση υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση για αυτό το θέμα. Και εδώ, κύριε Κατσότη, ακριβώς εδώ έχουμε και ένα ζήτημα, ότι... Η νομοθεσία πολλέ φορέ σου δίνει τι δυνατότητε, αλλά αν δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, και εδώ αυτό κάνουμε. Δηλαδή, εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι λύνουμε το πρόβλημα τη μη εφαρμογή των κοφών. Ε, ο κύριο Καράση είχε την απορία ότι γιατί είπε ο πρόεδρο του ΑΣΕΠ για του τρίτεκνου. Να το εξηγήσω γιατί. Μπορεί, όταν μιλάμε για την τρία κάπ... Όχι, όχι, όχι. Να σα πω ότι ε, έχουμε δύο κατηγοριών προβλήματα στι προκηρύξει. Και ειδικά όταν πάμε σε προκηρύξεις υποχρεωτική εκπαίδευση, καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και την ανάλογη μόρφωση και τα προσόντα, όπω είναι η κ που είναι για καθαριότητα. Υπάρχουν προβλήματα αν έχουμε πλαστά δικαιολογητικά. Εκεί είναι κάτι καθαρό. Είναι πλαστό το δικαιολογητικό, υπάρχει πρόθεση να υπάρξει ε, όσον αφορά τον ε, υποψήφιο. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που ο νόμος καμιά φορά δεν είναι κατανοητός... ή δεν είναι σαφή σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή. Του ποιο είναι τρίτεκνος ή όχι, σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί κάποιο να έχει τρία παιδιά και να θεωρεί ότι είναι τρίτεκνο. Για τον νόμο. Για τον νόμο όμω είσαι τρίτεκνος, και αυτό διορθώνουμε εμεί τώρα, ε, αν το παιδί το πρώτο ήταν μέχρι τα 25. Μετά πάβει να έχει την ιδιότητα του τριτέκνου το, τα άλλα παιδιά. Μπορεί λοιπόν καλοπροαίρετα ένα άνθρωπο που δεν έχει την ανάλογη μόρφωση να πει: Έχω τρία παιδιά, άρα είμαι τρίτεκνο. Αυτό λοιπόν είπε ο πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ότι δεν υπάρχει πάντα δόλο, δηλαδή πολλέ φορέ, γιατί δημιουργούνται και εντυπώσει, που είναι και άδικε, δεν είναι όλα πλαστά τα δικαιολογητικά. Πολλέ φορέ είναι ότι ο νόμο δίνει κάποια ορολογία που ένα άνθρωπο μπορεί να μην έχει γνώση αυτού και καλοπροαίρετα να το είπε. Εμεί λοιπόν εδώ θεραπεύουμε στου τρίτεκνου αυτό. Ερχόμαστε δηλαδή και διευρύνουμε. Ε, με τρόπο εποφελία για την τρίτη οικογένεια την α, δυνατότητα αυτή του νόμου. Τώρα, για το Εθνικό Τυπογραφείο νομίζω ότι είναι διατάξεις που έρχονται να ενισχύσουν και να εξυγχρονίσουν τη λειτουργία του και όσον αφορά το ψηφιακό, την ψηφιακή του οργάνωση σε αυτή την εποχή, όσον αφορά και την ιστορική ε, και εκπαιδευτική του λειτουργία. Και, για το Ραπτάρχη οφείλω μία απάντηση ε, οι θέσεις που προβλέπονται για δικηγόρους είναι 7, εκ των οποίων οι 5 είναι σήμερα καλυμμένες. Άρα δεν μιλάμε για καμία υπερβολή, μιλάμε απλώς... Είναι κρίμα, αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν το έργο του Ραπτάρχη, το κρατάνε όρθιο... και εδώ θέλω, επειδή είναι και πολλοί ε, συνάδελφοι δικηγόροι, βουλευτές παρόντες... να πω ότι ε, έχουμε εντάξει όλη αυτή την προσπάθεια και στο μεγάλο πρόγραμμα τώρα που πάμε... για την ψηφιοποίηση της κωδικοποίηση όπου έτσι και ο Ραπτάρχη θα μπει και αυτό στη νέα ψηφιακή εποχή και θα είναι ακόμα πιο λειτουργικό. Άρα λοιπόν ε, στηρίζουμε και δεν μιλάμε, μιλάμε λοιπόν για 7, στην ουσία 5 δικηγόρου. Τώρα, να έρθω στι τροπολογίε. Όσον αφορά την υποχρέωση υποβολή ΦΠΑ. ΦΠΑ, ε, με συγχωρείτε, πότε έσχεσαι, ναι. ε, δικαιολογήστε την κούραση και την κόπωση. Πότε έσχεσαι των συνεργατών των βουλευτών. Εδώ θέλω να πω ότι είναι, το έχουμε εξετάσει από κάθε πλευρά αυτό το ζήτημα. Μας βασάνισε. Επειδή ακριβώς δεν θέλαμε αυτά τα, αυτοί οι συνεργάτες οι δικοί σας να έχουν προβλήματα. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους νυν συνεργάτες. Μιλάμε και για συνεργάτες που ενδεχομένω να είχατε τα προηγούμενα χρόνια και τώρα να μην συνεχίζουν. Ε, το συζήτησαμε επί μακρόν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το συζήτησαμε και με τον νομικό μα σύμβουλο, την Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτου, από κάθε άποψη. Καταλήγουμε σε αυτή τη διάταξη γιατί είναι η πιο σαφή και σίγουρη και ασφαλή. Διότι, αν βάζαμε την υποχρέωση για δύο χρόνια, δεν θα αφήναμε ακάλυπτου του προγενέστερου, Αυτό το πρόβλημα έχει βάθο ω προ την ερμηνεία. Ε, πιστεύω και αυτό σα εισηγούμε, ότι είναι το πιο ασφαλέ, το πιο δίκαιο. Ε, γιατί δεν υπήρχε πρόθεση, πιστεύω, από κάποιον συνεργάτη να μην είναι ακριβή στα... και συνεπή στα καθήκοντά του. Νομίζω ότι το πιο ασφαλέ είναι να πούμε από εδώ και πέρα, οπότε είναι ξεκάθαρο το πεδίο του νόμου και να μην υπάρχει μια παρενέργεια που μπορεί να φέρει σε περιπέτειες ανθρώπου που καλοπροαίρετα ε, ενδεχομένω ή δεν γνώριζαν ή και ο νόμο είχε ασάφειε. Για του υδρονομή, χαίρομαι που υπάρχει αυρι... αυτή η ευρύτερη συνένεση και εμείς το υποστηρίζουμε, άρα κύριε Πρόεδρε το αποδεχόμαστε να ενταχθεί η βουλευτική τροπολογία των υδρονομέων. Ε, όσον αφορά το θέμα που έθεσε ο κύριος Δαβάκης, παρότι έφυγε, θα το πω για να το δει στα πρακτικά, είναι μια πολύ ε, σοβαρή υπόθεση των ΚΔΑΠ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να σας πω, μου έχουν έρθει πάρα πολλοί βουλευτές και μου το έχουν θέσει και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Το εξετάζουμε με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Είμαστε σε συζήτηση ήδη και με τον Υπουργό Εσωτερικών, φυσικά και με τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό συμβασιούχων, 2.000 συμβασιούχοι. Το Πανελλήνιο Σωματείο των Εργαζομένων Στακδάπ έχει ζητήσει και συνάντηση μαζί μου την επόμενη εβδομάδα, την οποία φυσικά και θα κάνω όπως και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ε, αυτό που μπορώ να πω, γιατί και εγώ επιφυλάσσομαι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα από μόνη μου, ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και χαίρομαι που και ένας βουλευτής της συμπολίτευση αναγνωρίζει την ανάγκη και όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι που κρατούν ε, όρθια στις κοινωνικές δομές του κράτους, όπως και με τη βοήθεια στο σπίτι και με την ειδική αγωγή, αναγνωρίζετε κι εσείς αυτή την ανάγκη να υπάρχουν και αυτού του τύπου οι σημαντικές προσλήψεις, γι' αυτό έχει ανάγκη το Ελληνικό Δημόσιο Προσλήψεων, ακριβώς για να είναι οι υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους όρθιες και να εξυπηρετείται πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον και οι πολίτες φυσικά στην λειτουργία τους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό η ε, ήδη μας έχει κατατεθεί και θα ενημερωθείτε, θα μοιραστεί. Είναι μια βουλευτική τροπολογία επί της οποίας αφού ενημερωθείτε η θήκη